Καλημέρα σας. Καλώς. Καλημέρα και στους δύο. Κύριε Παυλάκη, ποια είναι η εκτίμησή σας τώρα για τα νέα που ανακοινώθηκαν χθες για το εμβόλιο? Αν θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι είναι μια πρώτη ανακοίνωση και μέχρι το τελικό στάδιο, μέχρι να εμβολιαστούμε δηλαδή, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι χαρμόσυνα νέα, πολύ σημαντικά. Έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας, αλλά υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και μπορούμε να καθορίσουμε πολύ αυστηρά πια το χρονοδιάγραμμα, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που νομίζω ότι συζητάγαμε και άλλες φορές στην εκπομπή σας, ότι την άνοιξη υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, βεβαιότητα, ότι θα υπάρξουν εμβολιασμοί και στην Ελλάδα. Μιλάμε όμως για την άνοιξη, έτσι. Μην το περιμένουμε. Μιλάμε για την άνοιξη. Θέλω να υπογραμμίσω πάλι ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι να βγει ο χειμώνας. Ο χειμώνας θα βγει με αυτά τα μέτρα που έχουμε. Το εμβόλιο είναι για την άνοιξη. Mm-hmm. Τώρα, αν υπάρξουν μερικοί σποραδικοί εμβολιασμοί νωρίτερα, δηλαδή μπορεί να υπάρξουν πολλοί, ήδη υπάρχουν 45.000 εμβολιασμοί με αυτό το εμβόλιο. Έτσι έγινε η κλινική δοκιμή. Οπότε έχουμε πολλές χιλιάδες εμβολιασμένους. Στο επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος του έτους, θα υπάρξουν και άλλοι πολλοί. Αλλά για την Ελλάδα πρακτικά από τον επόμενο χρόνο θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί και αυτό θα εξαρτηθεί και το πόσο γρήγορα θα κάνει τις διαδικασίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρω, ίσως και σήμερα δεν έχει τελική συμφωνία με τη Pfizer. Η Pfizer δεν έχει πάρει λεφτά από κυβερνήσεις, οπότε είναι ελεύθερη να κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον καθένα. Η Αγγλία, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν κάνει συμφωνία. Η Ευρώπη δεν ξέρω αν είναι τελική. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο πώς πείθονται και οι πιο δύσπιστοι. Και το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς, όταν είχε πρωτοξεκινήσει η συζήτηση για το εμβόλιο, έγιναν πάρα πολλές αναφορές στο πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο. Βλέπουμε λοιπόν, σε σχέση με άλλα εμβόλια κατά το παρελθόν, εδώ έρχεται πολύ πιο σύντομα τελικά από ό,τι αναμενόταν και από ό,τι συνηθιζόταν. Άρα, πόσο ασφαλές είναι το εμβόλιο αυτό και πώς θα πιστούν και οι πιο δύσπιστοι? Έχουν συμπιεστεί οι χρόνοι και πολύ σωστά, και αυτή η καινούργια τεχνολογία των γενετικών εμβολίων που προσπαθούμε να αναπτύξουμε εδώ και 25 χρόνια περίπου, που είναι από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα τελείως ασφαλής, δεν επηρεάζει δηλαδή το γενετικό μας υλικό. Αυτό, σε παρένθεση, μικρή παρένθεση, να πω ότι το οφείλουμε την επιτάχυνση της εφαρμογής αυτής της καινούργιας τεχνολογίας, το οφείλουμε και στον κορονοϊό, δηλαδή ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Mm-hmm. Αυτή η κατάσταση ανάγκης πίεσε και τις ημερομηνίες για να βγει αυτή η καινούργια τεχνολογία και αυτό απόδειξε ότι τα γενετικά εμβόλια είναι από τα πιο γρήγορα. Γι' αυτό έχει βγει, έχουμε αυτό το εμβόλιο και άλλα που θα ακολουθήσουν. Η Moderna, που είναι και αυτή περίπου το ίδιο εμβόλιο RNA, γενετικό, σε λίγες εβδομάδες θα κάνουν και αυτές τις ανακοινώσεις και εγώ ευελπιστώ ότι θα είναι πολύ θετικά τα σημάδια και εκεί. Θα είναι και άλλο ένα εμβόλιο διαθέσιμο πολύ σύντομα και ίσως άλλα που θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Ίσως, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν σίγουρα. Αλλά για να ξαναγυρίσω σε αυτό που έλεγα με το χρονοδιάγραμμα, mm-hmm. Οι χρόνοι έχουν συμπιεστεί από την άποψη το ότι η Pfizer και άλλες εταιρείες έχουν πάρει το ρίσκο να αρχίσουν την παραγωγή σε τεράστιες ποσότητες, ελπίζοντας σε αυτά τα δεδομένα, τα καλά, τα πολύ καλά δεδομένα που μόλις ανακοινώθηκαν. Mm-hmm. Αν αυτά τα δεδομένα δεν ήταν τόσο καλά, θα έχαναν πολλά λεφτά, γιατί αρχίσει ήδη την παραγωγή. Κάτι τελευταίο προς τον κύριο Παυλάκη. Έπαιξε ρόλο σε αυτό που λέτε για την επιτάχυνση και τα λοιπά και τα χρήματα που δόθηκαν και από τις χώρες που ήταν πολλά, βεβαίως, προκειμένου να εξασφαλιστεί το εμβόλιο?
σε πάρα πολλά εμβόλια. Ο Αλμπέρ Μπουλά είναι η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, γιατί έβαλε λεφτά της Pfizer, πολλά δισεκατομμύριο και παραπάνω από λεφτά της Pfizer, και αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει πάρει λεφτά και από κυβερνήσεις, μπορεί και κάνει και τις διαπραγματεύσεις του όπως θέλει. Αλλά τα υπόλοιπα εμβόλια έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά από κυβερνήσεις και οργανισμούς, και σωστά. Και αυτό έχει βοηθήσει να έχουμε αυτή την κούρσα με πάνω από 6-7 εμβόλια, τα οποία μπορεί και όλα να είναι διαθέσιμα προς το τέλος του επόμενου χρόνου. Κύριε Κούβελα, σημερίζεστε αυτή την αισιοδοξία που διατυπώνεται παγκοσμίως, όχι από τον κύριο Παυλάκη. Και ναι. Έχω δύο απορίες. Τι σημαίνει αυτό το 10% που μένει από το 90% που έχει διαπιστωθεί σε ποσοστό αποτελεσματικότητας, ένα. Και δεύτερον, έχουμε διάφορα εμβόλια τα οποία από ό,τι φαίνεται θα παραχθούν. Της Pfizer, της BioNTech, το ρωσικό, της Οξφόρδης και άλλα πολλά. Τώρα δεν θα τα ονοματίσω. Πώς θα ξέρουμε αν θα διαλέξουμε το σωστό? Κοιτάξτε, ο κύριος Παυλάκης είχε δίκιο. Εγώ πάντα δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, όπως θα θυμάστε, γιατί εγώ βλέπω τα γεγονότα από τη μεριά του γιατρού. Το προϊόν που θα έχω ήδη στα χέρια μου και πότε. Για πρώτη φορά, λοιπόν, όντως έχουμε ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα. Mm-hmm. Και συμφωνώντας με τον κύριο Παυλάκη, η Pfizer έχει δείξει έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποίησε αέρα λεφτά των εθνών, τα οποία ουσιαστικά αποσύρονται από άλλες μεγάλες ανάγκες που προφανώς έχουμε για να χορηγηθούν στην επένδυση μιας ιδιωτικής εταιρείας, mm-hmm. ασχέτως αν το αποτέλεσμα είναι καλό ή κακό. Και επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και τον ίδιο τον Αλμπερ Μπουρλά, γιατί ήμασταν μαζί στο Πανεπιστήμιο, είμαστε ίδια ηλικία. Mm-hmm. Πέρυσι τον χειμώνα είχε γίνει και επιτήμος διδάκτορας, δηλαδή είχαμε μιλήσει κτλ. Όντως είναι μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όντως μάλλον έχει τελειώσει η ανακάλυψη, δηλαδή δεν περιμένουμε πολλά πειράματα, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μάλλον τελειωτικό. Και σίγουρα η εταιρεία δήλωσε ότι θα κάνει ήδη την υποβολή των φακέλων στον FDA. Στον αίμα δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση, οπότε αν όλα πάνε καλά, γιατί αυτό είναι το κριτήριο, ξέρετε, τελευταία στιγμή πάντα κάτι μπορεί να στραβώσει. Ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω να υπάρχουν φρούδες ελπίδες στον κόσμο. Mm-hmm. Εάν προχωρήσει στην Αμερική αρχές έτους, σίγουρα θα προχωρήσει και στην Ευρώπη. Στον αίμα θα κάνει περίπου 1-1,5 μήνα για να πάρει απόφαση με τις νέες νομοθεσίες που έχουμε επιτάχυνσης. Οπότε τέλος Φεβρουαρίου περιμένουμε την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει. Mm-hmm. Από τη στιγμή που η μήνυ παραγωγή έχει πάει καλά, θα χορηγηθούν κάποιες δόσεις. Για όλο τον πλανήτη, μιλάμε για 7,5 δις, έχουν πει περίπου μερικά εκατομμύρια δόσεις, 10 εκατομμύρια. Δεν είμαι βέβαιος αν θα πάρει η Ελλάδα από τις πρώτες. Θα σας θυμίσω όμως ότι ο Αλμπέρ Μπουρλά έχει ήδη, όχι μόνο δεν έχει πάρει χρήματα από τη χώρα, έχει επενδύσει, έχει κάνει αυτό το Bioinformatic Hub στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, το οποίο ήδη έχει τελειώσει. Οπότε ελπίζω ειλικρινά, και επειδή τον ξέρω, είναι πολύ φανατικός Θεσσαλονικιός, ναι. Έρχεται κάθε χρόνο διακοπές κτλ., ότι θα βρεθεί σίγουρα μία φόρμουλα, πέρα από την σχέση με την ευρύτερη Ευρώπη, να πάρουμε κάποιες δόσεις πρώιμα στην Ελλάδα. Τώρα, για να καταλάβουμε, μιλάμε για ένα από τα 6-7 ερευνητικά κέντρα της εταιρείας, έτσι, νομίζω. Όχι, μιλάμε ένα από τα 5-6 ερευνητικά κέντρα της εταιρείας. Από τα 5. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόση σημασία έχει και σε προσωπικό επίπεδο, ναι, για εκείνον, έτσι, λόγω της καταγωγής του. Γι' αυτό το αφήνουμε έτσι ως υπονοούμενο. Είναι πολύ θετικό. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι μαζικό εμβολιασμό, βέβαια, να μην περιμένουμε πριν από το καλοκαίρι. Έτσι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι όμως, μπορεί να συζητηθούν τόσο διαδικασίες. Το να χορηγηθεί πρώτα σε ευπαθείς ομάδες. Όχι. Πρώτα θα χορηγηθεί σε υγειονομικούς. Μάλιστα. Έτσι γίνεται. Γιατί έτσι προστατεύουμε το σύστημα υγείας να μην καταρρεύσει. Αλλά τους ευπαθείς ακόμα δεν έχει χορηγηθεί το εμβόλιο. Θα είναι λίγο πειραματικό ακόμα. Μάλιστα. Για τους ευπαθείς. Είναι λίγο ιδιόρυθμο αυτό το πόσο ευπαθείς πρέπει να διαλέξουμε. Είναι λίγο ρίσκο για τους πολύ εντός εισαγωγικών ευπαθείς. Πρέπει να το αποφασίσουμε. Αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρθει
σε σχέση με την, με τη μαζική, έτσι, με γιατί τη δημόσια υγεία. Γιατί ουσιαστικά θα τους τροφοδοτήσουμε με ένα μέρος του ιού, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι μέρος του ιού. Αλλά το συγκεκριμένο εμβόλιο, αυτή είναι και η δυσκολία της παραγωγής του. Αλλά γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν δυσκολίες στην παραγωγή. Αυτό είναι παλιότερα, τα εμβόλια ήταν είτε κομμάτια του ιού, είτε αδρανοποιημένοι εντός εισαγωγικών ιοί, τους οποίους δίναμε στον οργανισμό, κυρίως όμως τις πρωτεΐνες, και έτσι ο οργανισμός μας έκανε μια αντίδραση στις πρωτεΐνες, χωρίς όμως να υπάρχει το γενετικό υλικό το οποίο θα μας προσέβαλε. Αυτή η αντίδραση όμως στον συγκεκριμένο ιό είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή η αντίδραση σε αυτόν τον ιό σε μεγάλο ποσοστό μας σκοτώνει. Αυτό το εμβόλιο δεν έχει καθόλου πρωτεΐνες. Αυτό είναι ένα RNA, έχει μόνο μια περιοχή του γενετικού υλικού του ιού, το οποίο εμβολίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό και ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει τα αντιγόνα προκειμένου να παράξει ο ίδιος και τα αντισώματα. Γι' αυτό ίσως χρειάζονται και δύο δόσεις για διέγερση αρχική. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα τελείως καινούριο προϊόν και έχει δυσκολίες πραγματικές. Δηλαδή, αν το δούμε από την πραγματική βάση και όχι την ερευνητική, που προφανώς είναι εξαιρετικό νέο, για να συντηρείται θέλει συνεχή παραμονή σε μείον 80 βαθμούς μέχρι να το κάνουμε. Ναι. Μείον 80 στο εργαστήριο. Έχουμε ψυγεία μόνο στα εργαστήρια, συγγνώμη, και η μεταφορά του, δηλαδή ψυγείο μείον 80 μεταφορά, είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή να ενεργοποιηθούν οχήματα με υγρά άζωτα. Είναι δύσκολη η πραγματική ζωή για το συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικά. Τι λέτε, κύριε Δεν Παυλάκη. Χρειάζεται υγρό άζωτο. Αυτά τα έχει λύσει η Pfizer. Χρειάζεται, καταψύχτε στους μείον 70 ή μείον 80, αλλά όχι υγρό άζωτο. Αυτό λύνεται με ξηρό πάγο. Μάλιστα. Αλλά πράγματι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί πρέπει να γίνει ένα παγκόσμιο καινούριο δίκτυο διανομής. Με ειδικές συνθήκες. Με εξαιρετικά ειδικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε. Τις λεπτομέρειες, τις ερευνητικές και τις ιατρικές δεν τις καταλαβαίνουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν χρειάζεται μείον 80, μείον 70 βαθμοί, απαντήστε μας λίγο και σε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Και θα το ρωτήσω ξανά, γιατί με το πρόσημο της καχυποψίας, το 10% από το 90 που μένει για το 100%. Λέμε 90% αποτελεσματικό. Να απομυθοποιήσουμε αυτά τα νούμερα. Ναι, ναι. 90%, γιατί ξέρετε τι σας ρωτώ, κύριε Παυλάκη, ξέρετε, θέλω να ρωτήσω. Εάν έχουμε υπολογίσει ένα ποσοστό απολειών, δηλαδή να το πω μπακάλικα, το κάνω σε 100, οι 10 θα μου πεθάνουν, οι 90 θα σωθούν. Είναι καλό ποσοστό για να προχωρήσω. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Το εμβόλιο αυτό που μελέτησε η Pfizer είναι πόσοι μολύνονται ή πόσοι προστατεύονται από τη μόλυνση. Λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν, το έχουν δώσει σε 44.000 ανθρώπους και όταν τους άφησε η FDA να κάνουν αυτό που λέμε interim analysis, δηλαδή να κοιτάξουν μια ενδιάμεση εξέταση του τι γίνεται σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη, βρήκαν ότι έχουν 94 μολύνσεις και από τις 94, πάνω από 90%, δηλαδή πάνω από 81 μολύνσεις, ήταν σε αυτούς που πήραν το ψεύτικο εμβόλιο. Μάλιστα. Γιατί σε αυτή τη μελέτη έχουν δύο ομάδες. Λοιπόν, από τη στιγμή που είδαν αυτή την τεράστια διαφορά, μπορούν να πούν με βεβαιότητα ότι το εμβόλιο, το πραγματικό εμβόλιο, προστατεύει σε σχέση με το αν δώσει κανένας νεράκι στον εμβολιαζόμενο. Αυτό το κοίταξαν μια εβδομάδα μετά από το δεύτερο εμβολιασμό. Αυτό το εμβόλιο γίνεται δύο φορές, την πρώτη εβδομάδα και μετά από τρεις εβδομάδες. Την τέταρτη εβδομάδα κοίταξαν σε αυτή τη διαφορά. Το FDA τους έχει πει πρέπει να κοιτάξετε και παραπέρα και πρέπει να μας πείτε και για την ασφάλεια του εμβολίου, που το FDA δέχτηκε ότι θα είναι στους δύο μήνες. Αν έχουν 22.000 περίπου ανθρώπους που να τους έχουν κοιτάξει σε δύο μήνες. Για επιπλοκές λέτε? Για επιπλοκές. Αυτό θα γίνει προς το τέλος του Νοέμβρη, και τότε προς το τέλος του Νοέμβρη θα πάνε στο FDA και αυτόματα πολύ γρήγορα, δηλαδή τέλος Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη, αν δεν υπάρξει
κανένα πρόβλημα που δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, τότε η FDA θα δράσει γρήγορα και θα τους δώσει άδεια... Για την παραγωγή. Όχι παραγωγής, άδεια χρησιμοποίησης της μεγάλης ανάγκης. Μάλιστα. Το ίδιο νομίζω και πολύ γρήγορα θα κάνει και η EMA. Άρα λοιπόν λέτε μετά τα τέλη Νοέμβρη, αν τα πράγματα έχουν πηγαίνουν κατευχήν, όλα θα πάνε πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, θα προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες. Αν τα πράγματα θα υπάρχουν μία ή δύο άδειες εμβολίων μέσα στο Δεκέμβρη. Μάλιστα. Οπότε μπορούν να αρχίσουν οι εμβολιασμοί μέσα στο Δεκέμβρη. Ο Αλμπέρ Μπουρλά έχει πει ότι θα έχουν 50 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, που πάνε να πει ότι 20 με 25 εκατομμύρια μπορούν να αρχίσουν να εμβολιάζονται στο τέλος του χρόνου. Αλλά αυτά θα πρέπει να κατανεμηθούν σε όλες τις χώρες. Επειδή του πρέπει κόσμου να κλείσουμε μία φράση και από τον κύριο Κούβελα. Κύριε Κούβελα, πώς θα ξέρω ότι είναι το σωστό εμβόλιο ανάμεσα σε αυτά που κυκλοφορούν, αυτό που θα διαλέξει η Ελλάδα? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θα έρθει το πρώτο εμβόλιο και από εκεί και πέρα θα γίνει μία εξέλιξη σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τον πρώτο και δεύτερο χρόνο, κάτω από πίεση, δεν είμαστε σίγουροι ποιο εμβόλιο θα προτιμήσουμε. Παίρνουμε αυτό που είναι διαθέσιμο. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτές οι παρεμβάσεις ουσιαστικά στον άνθρωπο είναι πολύ πολύ σημαντικές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες ανάλογοι με τον κορονοϊό για τους οποίους αυτή η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτό πάντως που πρέπει να θυμόμαστε, άσχετα από τα εμβόλια, και δεν μπορώ να σταματήσω να το λέω, δεν γίνεται κάθε φορά να τρέχουμε πίσω από την αιτία της νόσου. Χρειάζεται να έχουμε σαφέστατα μέτρα προάσπισης της δημόσιας υγείας, ασχέτως φαρμάκων και εμβολίων, και αυτά είναι κυρίως οι δράσεις πρωτοβάθμιας, για τις οποίες πραγματικά στην Ελλάδα είμαστε τρίτος κόσμος. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο κάθε υποψήφιος ασθενής, γιατί αυτό είμαστε σε έναν λοιμό, σε μια επιδημία, δεν έχει γιατρό στο σπίτι. Θα έπρεπε ο γιατρός να πηγαίνει σπίτι, ο γιατρός να του κάνει το rapid test, να είναι απομονωμένος και να έχει ταυτότητα. Αυτά δεν τα έχουμε φροντίσει και πραγματικά από τη στιγμή που φεύγει αυτός ο πρώτος βραχνάς, θα πρέπει η Ελλάδα επιτέλους να αποφασίσει να πάρει τα μέτρα της σε πρωτοβάθμια. Να επενδύσει σε αυτό. Καλημέρα σας. Και να οργανωθούμε πιο καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παυλάκη και τον κύριο Κούβελα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.